Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε τον αρχηγό του Πανερυθραϊκού, εκ των αρχηγών μάλλον της ομάδας, τον Κάρολο Γλινό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε εδώ. Να είστε καλά. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Μια δύσκολη χρονιά, σίγουρα. Μετά από ένα μεγάλο κενό που έχουμε λόγω της κατάστασης και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θέλει πολλή δουλειά για να έρθουμε στα επίπεδα που ήμασταν. Πώς είναι οι πρώτες μέρες της προπονήσης, είναι δύσκολες? Είναι δύσκολες, εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε τόσο πολύ. Δεν είμαστε και επαγγελματίες. Τα περισσότερα παιδιά δουλεύουμε, έχουμε οικογένειες. Εντάξει, θέλει τώρα λίγο περισσότερη δουλειά. Γίνονται και διπλές προπονήσεις. Φυσικά, ξεκινήσαμε και διπλές. Εντάξει, θα τα επεξέλθουμε. Ωραία. Στόχος της ομάδας, τη νέα σεζόν. Στόχος της ομάδας πάντα είναι να βγαίνουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Μέσα από την προσπάθεια αυτή να δείχνουμε τις ακαδημίες. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Είδα πολλά αγωνίζονται νέα. Και πέρσι αγωνίστηκαν πολλά παιδιά. Δεν ήταν η χρονιά που θέλαμε. Ήταν μεγάλη αλλαγή πέρσι μετά από χρόνια. Με τον προπονητή που άλλαξε. Φέτος σίγουρα θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί καλύτερα. Το θετικό είναι ότι παρέμεινε όλη ο κορμός της ομάδας, όλα τα παιδιά. Ο κορμός της ομάδας είναι πολλά χρόνια ίδιος. Τώρα τα μεγάλα παιδιά είμαστε 6 χρόνια μαζί. Οι 4-5 μεγάλοι. Ήρθαν και 4 καινούριοι. Ήρθαν και 4 παιδιά. Τα καλωσορίζουμε στην ομάδα μας, στην οικογένειά μας. Είμαστε ένα σωματείο πολύ υγιές. Η διοίκηση είναι κοντά σας, έτσι? Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αντιθέτως, έχουμε περισσότερα από όσα έχουν οποιαδήποτε, από όσα έχει οποιαδήποτε ομάδα στο τοπικό και από πολλές ομάδες σε επαγγελματικά επίπεδα. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον πρόεδρο φυσικά. Τώρα, για το πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα, από ό,τι κατάλαβα, θα μπορούσατε να ήσασταν ψηλότερα στη βαθμολογία, έτσι δεν είναι? Είχαμε σκαμπανεβάσματα πολλά. Κερδίζαμε με τους μεγάλους. Αυτό, κερδίζαμε όλους τους μεγάλους. Δεν είχαμε πολύ λίγες απώλειες βαθμών με τους μεγάλους και είχαμε πολλές με τους μικρούς, δυστυχώς. Εντάξει, στο τέλος πρωταθλήματος πιστεύω ότι επειδή είχαμε βρει ένα ρυθμό, θα κερδίζαμε περισσότερα παιχνίδια και θα καταλήγαμε λίγο πιο ψηλά. Εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι ιστορία και υποθέσεις. Τώρα, εν ώψη της νέας σεζόν, τι μήνυμα στέλνεις, τι να περιμένουμε από τον Πανερυθραϊκό? Εγώ αυτό το μήνυμα που στέλνω στην κατάσταση που είμαστε είναι να έχουμε όλα τα παιδιά υγεία και οι οικογένειές μας. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς σε αυτές τις καταστάσεις έρχεται σε δεύτερη μοίρα για μένα. Δυστυχώς παιδιά που έχουν μέλλον και θέλουν να πάνε λίγο πιο ψηλά μένουν πίσω και είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά η υγεία νομίζω είναι πάνω από όλους και από όλα. Ωραία. Καλή σεζόν. Υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να διεξαχθούν κανονικά τα πρωταθλήματα. Μακάρι, μακάρι να αρχίσουμε, να τελειώσουμε και να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.